Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού τώρα, ο Νούφριο Κουλά. Κύριε Κουλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή και έρχονται αναρτήσεις, ανακοινώσεις κλπ. Σε σχέση με τις χθεσινές αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχουμε έτσι πρώτα την ανακοίνωση να πω του κύριου Πετρίδη, του Χαράλαμπου, ότι αποσύρει βεβαίως το ενδιαφέρον του γιατί να είναι υποψήφιος δήμαρχος Λευκωσίας. Λέει ότι από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για να λύσω προβλήματα και όχι για να προσθέσω και άλλα στην παράταξή μας, επειδή ξαναναδείξω το μεγάλο διακύβευμα της επικείμενης εκλογής και κυρίως να παρουσιάσω ένα συνεκτικό όραμα για την Λευκωσία. Γι' αυτό και ζήτησα υποψηφιότητα μου να τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία στο Πολιτικό Γραφείο. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ λαθασμένη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η ενότητα προέχει. Δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος και εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες για το καλό της πόλης μας. Αυτός ήταν ο κύριος Πετρίδης. Πριν από λίγο είχαμε και ανάρτηση του Νίκου Τορναρίτη που αγκρίθηκε χθες ως υποψηφιότητα για τον Δήμο Λευκωσίας και λέει ότι η εκλογή Δημάρχου Λευκωσίας του Δημάρχου της μόνης μοιρασμένης πρωτεύουσας στην Ευρώπη αλλά και μιας πόλης με ισχυρό δυναμικό και προοπτική είναι μια κορυφαία διαδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρόταση για να διεκδικήσω τη Δημαρχία της Λευκωσίας ήρθε, λέει ο κ. Στορναρίτης, ως πρόταση σύνθεσης ανάμεσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το Δημοκρατικό Κόμμα και τη Δημοκρατική Παράταξη. Αποδέχομαι την πρόταση και αναλαμβάνω τη μεγάλη ευθύνη. Η υποστήριξη των τριών πολιτικών δυνάμεων και οργανωμένων συνόλων της πόλης μας με τιμά ιδιαίτερα. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Και μετά εξηγεί και ποιος είναι, ποιο είναι το πρόγραμμα. Θα τον έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα στην εκπομπή. Τον κύριο Τορναρίτη. Όμως θέλω να πάμε λίγο στα χθεσινά, κύριε Κουλά. Θεωρείτε ότι έτσι έκλεισε ειρηνικά, με αγάπη, αλληλεγγύη, να πάμε στα Χριστούγεννα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ή μπαίνει σε μια νέα φάση εσωστρέφειας, διότι μπορεί να ήταν ομόφωνες χθες οι αποφάσεις, αλλά προηγήθησαν στάσεις? Κοιτάξτε, το παράδοξο, αγαπητοί μου, κάτι θα ήταν να πούμε ωραία σε ένα δευτερόλεπτο. Εγκρίνονται όλες οι εισηγήσεις του εκτελεστικού γραφείου και να πούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές και φεύγουμε. Ναι. Δεν έγινε έτσι, ποτέ δεν είναι έτσι, ποτέ δεν μπορεί να είναι έτσι σε ένα ζωντανό οργανισμό, σε ένα μεγάλο κόμμα τουλάχιστον όπως είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και αυτά ζω εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Πολύ ομαλά κύλησαν τα πράγματα. Σήμερα να πω ότι είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε εγκεκριμένους 61 υποψήφιους ανά το Παγκύπριο, οι οποίοι δεν είναι μόνο υποψήφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είτε είναι τουλάχιστον ενός άλλου κόμματος ή και δύο κομμάτων. Mm-hmm. Και μιλώ για την Δημοκρατική Παράταξη που πιστεύω θα έχει περισσότερους, αλλά και από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Πραγματικά αυτό ήταν μια επίπονη διαδικασία μέσα από την οποία περάσαμε. Ασφαλώς υπήρξαν στάσεις. Ήταν όμως μια διαδικασία, κύριε Κουλά. Αντιλαμβάνομαι ότι μας τα έλεγε και η ίδια η πρόεδρος του κόμματος, μέσα από μετρήσεις, ποιοτικά κριτήρια. Και υποτίθεται εκτός του κυρίου Τορναρίτη, αντιλαμβάνομαι όλων των υπόλοιπων, πέρασαν τα ονόματα μέσα από μια δημοσκόπηση, βεβαίως, μέσα από μια μέτρηση. Όχι, μόνο αυτό. Συγγνώμη, δεν είπαμε ποτέ ότι αυτό είναι το μόνο και το κυρίαρχο. Όχι, δεν λέω. Μα και πρώτα δεν το λέω όλα... εγώ. Το λένε οι υποψήφοι, οι ενδυνάμοι που τελικά τους απορρίψατε, όπως ο Δήμαρχος Αγλαντζάς και ο κύριος Πετρίδης. Ναι. Εγώ θα σας πω αυτά που ισχύουν, ναι. Τα οποία επεξηγήσαμε και ψες, αλλά υπήρξαν και αποφάσεις του πολιτικού γραφείου, σχεδόν ομόφωνες, για να μην πω ομόφωνες, μήπως ναι. κάνω κάποιο λάθος, στην έναρξη της διαδικασίας. Η πιο επίπονη διαδικασία, αγαπητοί μου, κάτι ήταν να συνομιλήσουμε με τα στελέχη, τα μέλη, αλλά και ευρύτερα σύνολα των τοπικών κοινωνιών όλους αυτούς τους μήνες. Αν δεν υπήρχε αυτό που είπαμε ότι είναι πολύ βασικό να έρθουν οι εισηγήσεις των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών μας μελών, δεν θα ήταν επίπονη διαδικασία, θα ήταν πολύ εύκολη. Ναι. Αντίθετα, οργώσαμε ολόκληρη την Κύπρο και έγιναν αυτές οι ανατροφοδοτούμενες διαδικασίες. Ναι, ενώπιον αυτών τέθηκαν και ποιοτικές έρευνες. Τέθηκαν και το τι λέει ευρύτερα η τοπική κοινωνία με αυτούς που ίσως δεν μπορούμε να βρούμε και να συνομιλήσουμε αμέσως και απευθείας. Έγιναν επίσης πολιτικές διεργασίες. Προσθέθηκε και αυτή η παράμετρος ως στρατηγική απόφαση που λήφθηκε
ομόφωνα, νομίζω αυτό ήταν ομόφωνα από το πολιτικό γραφείο, ότι θα γίνουν διεργασίες με άλλες πολιτικές mm-hmm. δυνάμεις. Τα αποτελέσματα αυτών των διεργασιών, τι προκρίνεται, τι δεν προκρίνεται, ετέθηκαν επίσης ξαναπίσω στις τοπικές ναι. κοινωνίες, και οι επαρχιακές γραμματείες είχαν υπόψη τους πολλά πράγματα για να κάνουν τελικές εισηγήσεις. Ναι, κύριε Κουλά, ο λόγος που το λέω λίγο ανορθόδοξα υπό την έννοια, αντιλαμβάνομαι, ούτως ή άλλως παρουσιάζονται και εν είδη διαλόγου σήμερα σε εφημερίδες και στο Φιλελεύθερο και στον Πολίτη που έχω διαβάσει σχετικά με τη χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου τις ενστάσεις, παρότι στο τέλος ομόφωνα καταλήξατε στις αποφάσεις από τον Αβέρο Φιλοφίτου, ενδεχομένως στο γεγονός ότι... λέμε τον κύριο Τορναρίτη που είναι πλέον υποψήφιος, θα το φιλοξενήσουμε, δεν έχει να κάνει το όνομα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγηκε η υποψηφιότητα του Δήμου Λευκωσίας ως δωτό. Δηλαδή είχαμε πρώτα ανακοίνωση από το Δημοκρατικό Κόμμα ότι θα στηρίξει αυτό. Είχαμε χθες την απόφαση και είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του κύριου Τορναρίτη ότι θα διεκδικήσει. Αυτό το σημείο είναι που τέθηκε, έτσι έγινε αντιληπτό από όλους μας. Εντάξει, πραγματικά, επειδή το γνωρίζω από πρώτο χέρι, υπήρξε ένας κοινός προβληματισμός με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι αλήθεια ότι προκρίναμε κάποιον άλλον. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Μέσα από όλες τις υπόλοιπες. Κύριε Κουλά, η παραδοχή είναι ότι θα θέλατε τον κύριο Κωνσταντίνο, που τον είδαμε πριν από λίγο, αλλά δεν γίνονταν αποδεκτός για να υπάρχει μια συμμαχία με άλλα κόμματα. Ένα όνομα κοινής αποδοχής που δεν ξέρω αν είναι από το συναγερμό, είναι από το Δημοκρατική Παράταξη, από τον κύριο Καρογιά που δόθηκε, ήταν ο κύριος Τορναρίτης, και έτσι για να έχετε τη σύμπραξη και στο Δήμο Λευκωσίας και στο Επαρχιακό Συμβούλιο, αποφασίστηκε αυτό. Σωστά? Ναι, αλλά να τα πούμε πολύ πιο σωστά όμως. Πείτε τα είπα εγώ, έτσι έβαλα τις βάσεις. Επειδή αυτό είναι το λεπτό σημείο. Είναι αλήθεια ότι προκρίνεται ο κύριος Κωνσταντίνος. Ναι. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε από άλλες διαδικασίες. Προέκυψε όμως ένα πρόβλημα. Ναι, τα πολυπολιτικές προδιαγραφές που έβαζαν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν φωτογράφιζαν τον κύριο Κωνσταντίνου. Και μιλάμε όντως για τον μεγαλύτερο Δήμο, για ένα νέο Δήμο μεγάλο πλέον που ενσωματώνονται και άλλοι Δήμοι. Mm-hmm. Προβληματιστήκαμε και εμείς ήδη, όντως, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος που ανάφερε ως παράδειγμα τον κύριο Τορναρίτη ήταν ο κύριος Κάρογιαν. Μετά έπρεπε να συζητήσουμε ως ηγεσία με τον ίδιο τον κύριο Τορναρίτη. Είναι αλήθεια ότι πιέσαμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, επειδή μιλούμε για τον μεγάλο Δήμο μιας μοιρασμένης πρωτεύουσας, που προβληματιστήκαμε από τα επιχειρήματα των υπολείπων πολιτικών δυνάμεων, και στην τελική φάση ήταν πρόταση δική μας προς το Δημοκρατικό Κόμμα, βολιδοσκόπηση που έδωσε την έγκρισή του. Τώρα, αν έπρεπε να περιμένει λίγο, το κάθε κόμμα βάζει τα δικά του χρονοδιαγράμματα, τις τελικές του. Σε αυτή τη συζήτηση ποτέ δεν μπήκε και το όνομα του κυρίου Πετρίδη, που χθες ζήτησε εκ νέου να τεθεί το όνομά του? Όχι, δεν συζητήθηκε καν. Αυτός πήρε από μόνος του την απόφαση πρώτα και έπρεπε να ρωτήσει. Ναι. Και να σας πω και το εξής, που αυτό επίσης πρέπει να προσμετρηθεί. Ο κύριος Κωνσταντίνου δεν αποσύρε την αποψηφιότητα του, και τον ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την πράξη του, για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Είναι και η συνοχή του Δημοκρατικού Συναγερμού μία βασική παράμετρος για να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Και ρωτήστε τον κύριο Κωνσταντίνου αν αποσύρετο, που προκρίθηκε μέσα από τις υπόλοιπες διαδικασίες, για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Άρα και η συνοχή της παράταξης μας είναι ένα από τα κριτήρια. Αποσύρθηκε, δηλαδή αν ήταν ο κύριος Πετρίδης, θα συνέχιζε να είναι και ο κύριος... Δεν θα αποσύρετε, το πιο πιθανό σας λέω, αλλά να το ρωτήσετε τον ίδιο. Αλλά ναι, και αυτό ήταν μέσα στην εικόνα. Άφησε και αυτό στις αιχμές του, με δική του ανάρτηση. Τι είναι να το ρωτήσουμε, το θέμα είναι... Και σε άλλες επαρχίες. Ναι. Κοιτάξτε, κατανοητό ότι κάποιος θα πει. Κύριε Κουλά, κλείσε. Νομίζω τώρα το θέμα είναι για εσάς το Δημοκρατικό Συναγερμό, αν θα έχει τις όποιες συνέπειες αυτή η απόφαση. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Τορναρίτης απέδειξε, νομίζω, ότι μπορεί να λειτουργήσει συνενετικά, συνενωτικά. Ναι.
Είναι τιμητικό. Αυτός που το αποδεικνύει επί του παρόντος ο κύριος Καρογιάν. Ήταν και τότε με τις αποφάσεις για το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και τώρα δίνει τα ονόματα που δίνει έτσι που του έρχονται εκείνη την ώρα. Τελικά προκύπτει να είναι γίνονται κάτι μετά. Είτε υποψήφοι είτε διορίζονται. Κύριε Κουλά, ο λόγος που το θέτω και επειδή. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω να πω αυτά που θεωρώ ότι είναι κάπως σημαντικά. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει το πώς προκύπτει κάτι. Μα μας εξηγήσετε πώς έγινε, κύριε Κουλά, και ρωτήσατε και τον ίδιο. Ναι, έρχομαι όμως στα άλλα, διότι δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο σε όλους τους δήμους κλπ. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω. Ναι, παρακαλώ. Λέω ότι είναι τιμητικό ότι ένα κορυφαίο στέλεχος στηρίζεται από άλλα δύο κόμματα και από άλλα οργανωμένα σύνολα και θα το δείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό στα μεγάλα διακυβεύματα να προσπαθούμε να χτίζουμε γέφυρες και όσο γίνεται να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και συνεργασία. Και είναι σημαντικό ότι ο κύριος Τορναρίτης γίνεται αποδεκτός και από όλα τα υπόλοιπα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ως άτομο. Τώρα λέω ότι η αμφισβήτηση του πώς προέκυψε είναι μια παρανόηση. Εμείς στο τελικό στάδιο δεν ήρθε το Δημοκρατικό Κόμμα από μόνο του ξαφνικά και χωρίς να το περιμένει κανένας να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια, θέλω να αποκαταστήσω δηλαδή την αλήθεια. Και αυτό που έχει σημασία τώρα για μας είναι να δουλέψουμε όλοι σκληρά για αυτούς που έχουμε ήδη καταλήξει να ξεκινήσει η δουλειά για να βγει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εγώ λέω όμως πρωτίστως οι τοπικές κοινωνίες ενδυναμωμένες μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Και ναι, προχωρούμε και σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Τα οποία αντιλαμβάνουμε είναι και κάποια αγκάθια και βλέποντας και εδώ τις εξελίξεις, τι χρειάζεται να γίνει για να έρθετε σε μια κατάληξη και να έχετε και στήριξη από άλλα κόμματα και να γίνουν συνδυασμοί. Εμείς θέλουμε μια εκλογή αυτού και εσείς του άλλου κλπ. Πληροφορούμε είναι ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Στο Στρόβολο είπατε, θα δείτε, γιατί είπατε, μιλήσατε για συνεργασίες και με Δημοκρατική Παράταξη και με Δίκο. Αγκάθιο Στρόβολος, να δούμε, διότι τον υποψήφιο που προκρίνει, νομίζω δεν ξέρω, έχετε συμφωνήσει, πληροφορούμε από ΔΥΠΑ, για τον κύριο Τσίγκη. Δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί το ΔΥΚΟ που ψάχνει υποψήφιο με το ΑΚΕ. Θα σας πω το εξής. Ναι. Έχετε δίκιο σε αρκετά έτσι όπως τα λέτε και τα περιγράφετε. Είναι ένα δύσκολο puzzle. Ναι. De facto, εκ των πραγμάτων. Σας είπα ότι ακόμα και σε μια τοπική επιτροπή του Δημοκρατικού Συναγερμού που έχουμε 10 στελέχη, μπορεί οι 5 να λένε τον Α και οι άλλοι 5 να λένε ναι, τον αλλά Β. Αλλά κάπου βάζετε αυτή, το κύριε ζούμε Κουλά. Αυτό. Ναι, θα αλλά υπάρξουν διαφωνίες, το αναμένουμε. Θα υπάρξουν διαφωνίες, θα υπάρξουν άτομα που δεν θα μείνουν ικανοποιημένα. Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν όλοι σε αυτή την περίπλοκη διαδικασία που έχω προδιαγράψει. Μπορώ να σας πω όμως ότι το εκτελεστικό μας γραφείο είναι σε μια ουσιαστικά διαρκή σύνοδο. Ναι. Με τηλεδιάσκεψη και με τηλεπληροφόρηση, σε μισή ώρα συνερχόμαστε. Έχω την εντύπωση, κύριε Κουλά, ότι στην ΠΑΦΟ θα πρέπει να πάτε σύσσωμοι εκεί για να δείτε τι γίνεται, διότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα υπό την έννοια ότι εκδηλώνει ενδιαφέρον ο Κωστάκης Κωνσταντίνου, που στις προεδρικές είχε πάρει μια άλλη απόφαση στήριξης. Προκρίνεται από εσάς, όμως θα έχετε πρόβλημα. Φωνάζει ο κόσμος σας. Ναι. Αυτά που λέτε είναι αλήθεια. Και ό,τι και να κάνουμε, κάποιοι θα φωνάζουν, δεν θα υπάρξουν ομόθυμα τα πάντα και ναι, σας φοβίζουν όμως αποστάτες, αντάρτες. Όχι, δεν μας φοβίζει τίποτα. Μάλιστα. Θα αντιμετωπίσουμε το ό,τι προκύψει. Δεν μας φοβίζει, μας ανησυχεί βεβαίως. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν τοπικές διαφορές και για δύο άλλους δήμους ψες υπήρξαν στάσεις. Ένα στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, ένα στην επαρχία της Λεμεσού. Σας το λέω και αυτό, δεν πήρε όμως δημοσιότητα. Στη Λάρνακα. Ας μην το στη Λάρνακα πληροφορούμε. Έγινε και εισήγηση χθες. Έγινε εισήγηση για τη Λάρνακα να πάτε με βήρα. Αλλά μετράτε άλλα πράγματα. Όχι, καμία εισήγηση δεν υπήρξε ψες. Ψες συζητήθηκαν τα 61 άτομα που πρότεινε το εκτελεστικό γραφείο. Μάλιστα. Και δεν υπήρξε καμία στη ένσταση Λεμεσό, τι ήταν το θέμα, και καμία ψηφοφορία για ένα έκαστο. Υπήρξαν ενστάσεις, καταγράφηκαν, είναι δεδομένο. Σας λέω, στη ξέρω Λεμεσό, ότι θέλετε να στη Λεμεσό για τον κύριο προβλήματα. Νικολαίδη. Όχι, μα το θέμα δεν είναι να εστιάσουμε. Και εμείς σας είναι λέω να ότι υπάρχουν, ναι,
Υπάρχουν, είναι δύσκολο puzzle, ναι. Θα υπάρξουν, το ξέρουμε, το αναμένουμε. Γι' αυτό μάλιστα. Είχα πει ότι είμαστε στην πολύ ευτυχή κατάληξη ότι ψες εγκρίθηκαν 61 υποψήφοι που θα έχουν και υποστήριξη. Πώς είναι από σύνολο, ένα κύριε Κουλά, πόσους ψάχνετε να κλειδώσετε, τα έχετε μετρήσει. Σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι. Έχουμε καλύψει σίγουρα την μεγάλη πλειοψηφία των σημαντικών δήμων, ναι, ναι. Και για περιφέρειες. Μένουν και άλλοι που είναι λίγο κρίσιμοι. Είναι λοιπόν, τα κύριε Κουλά, επειδή είσαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσετε όλα και επειδή έχει συνέχεια και μετά τις γιορτές, σας αφήνω να αντιμετωπίσετε τις θερμίδες των ημερών. Καλά Χριστούγεννα να σας ευχηθώ. Και θα καλές τα πούμε. Γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές σε όλους. Ενδεχομένως με τον νέο χρόνο. Κύριε και